Περισσότερα στοιχεία για τη σημερινή χειμωνιάτικη ημέρα θα μας δώσει η Εύη Χαρακιανάκη με τσουχτερό κρύο. Χιόνισε για τα καλά και στα ορεινά, Εύη. Καλησπέρα, Κατερίνα. Αυτή η ψυχρή εισβολή έχει αλλάξει το σκηνικό που επικρατεί στην Κρήτη, καθώς έχει φέρει έντονους ανέμους, βροχοπτώσεις σε όλο το νησί, αλλά και χιόνια, όπως ανέφερες και εσύ, στα Ανόγια. Πρόκειται για μια περιοχή όπου είχε την πρωτιά για τις χιονοπτώσεις φέτος, καθώς, όπως βλέπουμε και από τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος Ανογίων, το λευκό σκηνικό είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Είναι η περιοχή Νίδα στα Ανόγια και είναι η πρώτη περιοχή η οποία έχει έτσι ντυθεί στα λευκά, τουλάχιστον όσον αφορά την Κρήτη. Ήρθε ο χειμώνας με καθυστέρηση, αλλά άλλαξε άρδιν το τοπίο, ιδίως στα ορεινά, από όπου παρακολουθούμε εικόνα. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με τους ανέμους, Εύη. Ακριβώς, Κατερίνα, εμείς τώρα βρισκόμαστε στο κέντρο του Ηρακλείου. Πίσω μου είναι οκούλες. Βλέπετε ότι είναι έντονη άνεμη αλλά και βροχόπτωση που επικρατεί αυτήν την ώρα. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το σκηνικό θα παραμείνει έτσι και τις επόμενες ημέρες. Πάντως, η μέχρι στιγμής ενημέρωση που έχουμε όσον αφορά τα δρομολόγια των πλοίων διεξάγονται κανονικά. Αυτή είναι η μέχρι στιγμής ενημέρωση που έχουμε από το λιμεναρχείο, αλλά καλό είναι όσοι πολίτες αποφασίσουν να μετακινηθούν αυτές τις ώρες, καλό είναι να επικοινωνήσουν με τα κατατόπους λιμεναρχεία προκειμένου να ενημερωθούν αν έχει προκύψει κάποια αλλαγή, καθώς η άνεμη είναι ιδιαίτερα έντονη και, όπως είπες και εσύ, αυτές οι βροχοπτώσεις, αυτή η ψυχρή εισβολή που έχουμε αυτές τις ημέρες στην Κρήτη και θα μείνει από ό,τι φαίνεται, θα δώσει και μία λύση στο κομμάτι των φραγμάτων και τις πληρότητες στα φράγματα του νησιού, που η αλήθεια είναι πως έχουν αδειάσει μετά από το σκηνικό παρατεταμένης καλοκαιρίας και λειψιδρίας που είχε παρατηρηθεί. Είναι μια κακοκαιρία που θα σημειωθεί σε δύο φάσεις. Νέο ψυχρό κύμα θα έχουμε από το Σαββατοκύριακο, έπειτα από μια πολύ πολύ μικρή σύντομη ανάπαυλα. Ήταν πολύ χαρακτηριστικές και οι εικόνες που μας μεταδώσατε από τον Google Εύη. Να σας ευχαριστήσω πολύ.